Αυτό ο οδηγή μας είναι οι Άγιοι, δεν είναι. Ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε? Να ψηφίσετε, λέει, τους λιγότερο διαβρωμένους, ας το πούμε έτσι. Γιατί η πολιτική είναι μεγάλη διαφθορά, γενικώς. Τους λιγότερο διαβρωμένους, μάλιστα θυμάμαι, έλεγε ότι όλοι είναι μασόνοι, αλλά κάποιοι δεν το πολύ πιστεύουν. Ψηφίστε, λέει, αυτούς που δεν το πολύ πιστεύουν. Γιατί ζούμε και σε αυτή την κοινωνία και καλό είναι, ας το πούμε, να βγαίνουν άνθρωποι που τέλος πάντων να υπερασπίζονται τις βασικές ανθρώπινες, τις βασικές, ας πούμε, αρχές του Ευαγγελίου, θα λέγαμε, έτσι. Και τώρα και αυτά ακόμα αμφισβητούνται, έτσι. Σιγά σιγά αυτοί θα νομιμοποιήσουν τα πάντα, έτσι, η νέα τάξη πραγμάτων, ακόμα και την... Και το φόνο θα, σιγά σιγά θα νομιμοποιήσουν, επίσημα δηλαδή. Όπως νομιμοποιούν την παιδοφιλία, την κτηνοβασία κλπ. Οπότε καλό είναι να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον λένε ότι θα σεβαστούν τις χριστιανικές αξίες και έχουν ένα πνευματικό οδηγό. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ρωτάτε. Ποιος είναι ο πνευματικός του, αυτού που ηγείται του χριστιανικού κόμματος, ας πούμε? Γιατί μπορεί να είναι κάποιος ηγέτης να λέει ότι πιστεύει στον Χριστό και να μην έχει πνευματικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το μάθετε αυτό. Έτσι, αφενός. Και αφετέρου να έχουμε και μια καλή, έτσι, περιέργεια να δούμε και τι θέσεις παίρνουν για αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, εκκλησιαστικά θέματα που έχουμε στην εποχή μας, έτσι. Τις μεγάλες βλασφημίες διαρκείας, το κολυμπάρι και το ουκρανικό. Τι θέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι για αυτά τα δύο θέματα? Ρωτήστε τους. Πρέπει να πάρουν, επίσημα. Πρέπει να πάρουν επίσημα θέση. Είναι καλό να δείχνουμε ένα ενδιαφέρον, γιατί η πολιτεία είναι αυτή και θέλουμε, ας πούμε, να υπάρχει έστω κάποιος που να είναι ο λιγότερο κακός, έτσι δεν είναι? Γιατί είδατε τι λέει ο Κύριος, ότι οι ηγέτες του κόσμου, οι βασιλείς και λοιπά, οι άρχοντες, σας καταδυναστεύουν. Τουλάχιστον είναι η καταδυνάστευση μικρότερη, έτσι δεν είναι, άμα βγει ένας λίγο καλύτερος από αυτούς. Λιγότερο κακό, ας το πούμε έτσι. Γιατί βλέπετε και αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, το λένε και πολύ, λίγο το λένε, έτσι, λιγάκι. Σου λέει να μην λες και πολύ ότι είσαι χριστιανός. Ναι, γιατί ο πολλής λαός, δυστυχώς, των Ελλήνων σήμερα είναι μακριά από τον Χριστό. Και σου λέει να πάρουμε και κανένα ψήφο από εκεί, γιατί άμα πεις ότι είσαι χριστιανός, πώς θα σε ψηφίσουνε? Καταλάβατε? Που δείχνει ακριβώς την εκκοσμίκευση που έχουμε, έτσι, και τη δειλία που έχουμε. Ο Χριστός είπε να με ομολογήσετε μπροστά τον ανθρώπο, δεν είπε έτσι στα μουλοχτά, στα κρυφά, ψιθυριστά. Να το πεις φανερά. Και ας μη σε ψηφίσει και κανένας, αφού είσαι χριστιανός. Καταλάβατε? Αλλά το βασικό μας αμάρτημα πάλι σε αυτό ποιο είναι? Ότι βάζουμε την πίστη μας και την πεποίθησή μας και την ελπίδα μας σε ανθρώπους. Αυτό είναι το λάθος. Ενώ η Αγία Γραφή σαφέστατα λέει ότι είναι καταραμένος αυτός που ελπίζει από άνθρωπον. Δεν ελπίζουμε σε αυτούς. Ούτε και στον πιο χριστιανό από αυτούς που θα βγει. Δεν ελπίζουμε. Αλλήμωνα να βάλουμε τις ελπίδες μας σε άνθρωπο. Γινόμαστε καταραμένοι. Έτσι, η ελπίδα μας είναι πάντα στον Κύριο. Επικατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον. Ποιος το λέει? Ο προφήτης Ιερεμίας. Παλαιά Διαθήκη. Γίνεσαι καταραμένος. Και γι' αυτό, ας πούμε, ολόκληρη ανθρωπότητα που ήλπισε στους πολιτικούς καταστρέφεται από τους πολιτικούς τώρα. Το βλέπετε, έτσι, οι κυβερνήσεις επιτίθενται στους υπηκόους, έτσι δεν είναι? Στο λαό. Παγκοσμίως. Και η δική μας κυβέρνηση και οι προηγούμενες κάνουν ευθεία επίθεση στο λαό. Είναι τα αποτελέσματα της δικής μας, ας πούμε, ειδωλοποίησης αυτών των ανθρώπων. Έτσι, τους κάναμε είδωλα. Τους βάλαμε στη θέση του Θεού. Τους ονομάσαμε σωτήρες. Αναποθέσαμε όλες μας ελπίδες μας σε αυτούς. Και ορίστε η καρπή τώρα. Να κάνουμε προσευχή ο Θεός να
δώσει μετάνοια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και στο λαό μας. Και να μετανοήσουν έστω λίγοι. Όλοι δεν θα μετανοήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν θέλουν. Αλλά έστω κάποιοι, ώστε να υπάρχει αυτή, θα λέγαμε, να το πούμε έτσι με έναν όρο, φυσικής κρίσιμη μάζα, η οποία θα αναστείλει τον ερχόμενο του Αντιχρίστου. Αλλιώς έρχεται καλπάζοντας. Και οι καταστροφές και όλα αυτά που συνεπάγεται. Αν υπήρχαν 10 δίκαιοι στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν θα γινόταν η καταστροφή αυτή η μεγάλη. Ο Θεός δηλαδή λυπάται όλο τον κόσμο, έτσι αν υπάρχουν έστω και λίγοι που τον λατρεύουν αληθινά, τον πιστεύουν αληθινά, ζουν σύμφωνα με το θέλημά του. Και μπορεί και ο Θεός, ας πούμε, να πει στον πονηρό που ζητά τα δικαιώματά του, ο πονηρός, έτσι. Κάθε αμαρτία που κάνουμε είναι μια προσκύνηση στον διάβολο. Και πάει ο διάβολος μετά και λέει: κοίταξε, ορίστε, όλοι αυτοί με να προσκυνάνε. Δώσ' τους μου. Τους απαιτεί. Καταλάβατε. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Αναγνωρίζει και τα δικαιώματα του διαβόλου. Οπότε, αν θέλουμε, ας πούμε, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, έστω να καθυστερήσουμε κάπως την επερχόμενη καταστροφή, έτσι, τη μέγιστη καταστροφή, θα πρέπει να κόψουμε τα δικαιώματα του διαβόλου. Και ό,τι κάνουμε, κάνουμε, να μετανοήσουμε, να διορθωθούμε. Έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Ε? Γιατί πίσω από όλα είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που καθορίζουν, ας το πούμε, τις συνθήκες που ζούμε.